Σήμερα, Μητσοτάκης για φάρμακο. Ναι. Μαθαίνω ότι για φάρμακο στο σπίτι. Υγεία, για την υγεία. Συγγνώμη, για την υγεία. Δείξαμε και τις δύο κάρτες, οι οποίες έχουν πολλά και συγκεκριμένα στοιχεία. Θα έχουμε φάρμακο σε αμαία, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα πηγαίνουν στο σπίτι τα φάρμακα, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα σας πω. Παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα. Δεν μπορώ να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Δεν θα έπρεπε να πω, γιατί η παρουσίαση είναι σε δύο ώρες. Το έχουν όλες οι εφημερίδες σήμερα. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Έχει διαρρεύσει όλο. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες. Θα τα δείτε. Πρώτος άξονας είναι η πρόληψη. Μεγάλη έμφαση δίνουμε σε αυτό. Γιατί δίνουμε έμφαση? Διότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μια ευρωπαϊκού επίπεδου υγεία. Δεν χρειάζονται και τα παιδιά και ενήλικες να πηγαίνουν στα νοσοκομεία για πράγματα που αλλού τα προλαβαίνεις έγκαιρα. Άρα πρόληψη το πρώτο. Και ξεκινάμε από την αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Μάλιστα. Και πάμε μέχρι τη σήμανση των τροφών, έτσι ώστε ο άλλος να ξέρει τι είναι υγιεινή τροφή και τι δεν είναι. Ακριβώς. Οριζόντια. Γιατί έχουμε δυστυχώς και το πρωτάθλημα της παχυσαρκίας των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Μετά, ο δεύτερος άξονας αφορά την περίθαλψη ουσιαστικά, που μιλάμε για συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα χειρουργεία, για να αξιοποιούμε όλα τα κρεβάτια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα των εντατικών. 31-25 κάρτα, παρακαλώ. Πεθαίνουν άνθρωποι από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Το ΕΣΥ πρέπει να είναι δημόσιο σύστημα, όχι κρατικό, και να αφορά πράγματι αυτούς που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Και βλέπουμε λοιπόν και από εκεί και πέρα, αυτό που θα παρουσιάσει από εκεί και σήμερα, πέρα στο πλαίσιο της περίθαλψης, ναι, βλέπω ότι έχετε. Ακριβώς. Υπάρχει μια πολιτική για επιμέρους νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα εγκεφαλικά, όπως είναι ο διαβήτης. Μάλιστα. Για νοσήματα τα οποία αφορούν πολύ κόσμο, και υπάρχει και μια πρόβλεψη για τη λεγόμενη εξωνοσοκομιακή φροντίδα. Δηλαδή χρονίως πάσχοντες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι. Και εδώ υπάρχουν πολιτικές σαν και αυτές που είπατε προηγουμένως. Για αμαία δηλαδή, και ηλικιωμένους στο φάρμακο στο παράδειγμα, σπίτι. Παράδειγμα, ναι. Είδαμε την τροπή στο φαρμακείο του ΙΟΠΗ της Νέας Ιωνίας. Πάνε 3 η ώρα το πρωί, κύριε, αυτοί οι άνθρωποι και περιμένουν καρκινοπαθείς 3 η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, να πάρουν φάρμακο. Είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος. Είναι ντροπή όλων μας. Λέμε τα φάρμακα στο σπίτι. Και επίσης για τους χρονίως πάσχοντες, ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια που πρέπει να γράφουν κάθε 3 και λίγο συνταγή, λέμε να επιμικρύνουμε το χρόνο των συνταγών για να μην τους στέλνουμε κάθε 3 και λίγο στους γιατρούς. Τέτοιες λύσεις δεν υποσχόμαστε θαύματα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων καλύτερα, αλλά ουσιαστικά τι λέμε? Λέμε σεβασμός στον ασθενή. Σεβασμός στο φορολογούμενο, λοιπόν, σεβασμός στον άνθρωπο. Δεν χαρίζουμε το μονοπόλιο της ευαισθησίας στην αριστερά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Ξέρετε ότι η πράξη είναι η πιο σκληρή πραγματικότητα για κάθε κυβέρνηση. Εκεί θα δοκιμαστούμε πράγματι. Σας ευχαριστώ. Πράγμα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και μετά ξαναμπαίνουμε πάλι στην καθημερινότητα με όλα αυτά.